Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία της εκτελεστικής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία με οριακή πλειοψηφία αποφάσισε τη συνέχιση με μία ακόμη 48ωρη της απεργιακής κινητοποίησης που έχουμε εδώ και περισσότερο από 3-48 ώρα. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε δύο προτάσεις, να πούμε επίσης. Η μία ήταν για αναστολή μιας ημέρας και συνέχιση με νέες απεργιακές κινητοποίησεις. Η πρόταση αυτή μειοψήφισε, υπερίσχυσε η πρόταση για συνέχιση των 48 ώρων απεργιακών κινητοποιήσεων και όλα αυτά βέβαια υπό το φάσμα μιας ενδεχόμενης επιστράτευσης που αν και από το Υπουργείο για την ώρα δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως το αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά θα δούμε τι αντίδραση θα υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης τώρα με δεδομένο ότι αποφάσισαν να συνεχίσουν για 48 ακόμη ώρες την απεργία τους συναυτεργάτες. Να θυμίσω, Πόπη, επίσης ότι ο Υπουργός στις θεσμικές του δηλώσεις μετά την μεγάλη συνεδρίαση που είχαν σε διάρκεια με τους ναυτικούς ανέφερε ότι στο ενδεχόμενο αυτό η αποφάση θα είναι της κυβέρνησης, δηλαδή το Μαξίμου πλέον θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με δεδομένο πάντα τις ανάγκες που υπάρχουν στην νησιωτική Ελλάδα που παραμένει εδώ και 9 μέρες απεκομμένη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Κουτογέννη, πιστεύετε ότι θα δούμε ξανά.